ντρέπεστε εσείς! Εσείς δεν ντρέπεστε που ξεπουλήσατε την Ελλάδα! Κασιδιάρη. Τροπή σε εσάς που έχετε κάνει την Ελλάδα αποθήκη από μεταναστών! Εσύ πρέπει να ντρέπεστε! Είναι απαράδεκτο! Εσείς ο πουλημένος! Σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη! Εσείς ο πουλημένος και ο γελίος! Εσείς προδώσατε τη χώρα κύριε και δεν έχετε κανένα δικαίωμα! Κύριε Κασιδιάρη! Κύριε Κασιδιάρη! Εξευτελισμένοι! Κύριε Κασιδιάρη, αφήστε τους χαρακτηρισμούς περιοριστείτε στο αντικείμενο της επερώτησης. Ο υπουργός σας στο Τάικ Βοντό να κάνει παρέα στους Πακιστανούς και να μας αδειάσει τη γωνιά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης επιτέθηκε με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Γιάννη Μουζέλα και πέταξε προς τα υπουργικά έδρανα ένα έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης. Σηκώθηκε και έφυγε όπως ήταν αναμενόμενο ο διορισμένος υπουργός των λαθρομεταναστών και μας αποστέλει αυτά τα άθλια εδώ πέρα χειρόγραφα, αυτά τα άθλια έγγραφα όπου λέει ότι δεν συνδιαλέγονται με τον ρατσισμό οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί. Μας στέλνουν αυτά τα κατάπτυστα έγγραφα και κρύβονται και ο υπουργός και ο Τσίπρας γιατί έχουν κλιματίσει σε βάρος της Ελλάδος. Καλά έκανε λοιπόν και κρύφτηκε και σήμερα. Να μας απαλλάξετε γενικότερα ζητάμε από αυτή τη θλιβερή παρουσία σας, από αυτές τις αθλειότητες, από το ρατσισμό σας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής τον προειδοποίησε ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη, με ακούτε, καλός άνθρωπος είναι ηλίθιος. Θα διακόψω, θα κλείσω το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Κασιδιάρης ζήτησε να κλείσουν τα σύνορα. Αποθήκη θέλετε να γίνει η Ελλάδα, αποθήκη εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Κλειστά σύνορα λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Να κλείσουν επιτέλους τα σύνορα και μην μιλήσετε για ανθρωπισμό. Γιατί είστε ψευτοανθρωπιστές, γιατί με τη δική σας πολιτική πνίγονται τα ανήλικα παιδάκια στο Αιγαίο.